Πόνο στη μέση. Βολταρένε Μουλτζέλ. Απορροφάτε γρήγορα και οι περιοχές που πονούν έλκουν τη θεραπευτική του δύναμη. Σταματάει τον πόνο και επιταχύνει τη φυσική αποκατάσταση. Βολταρένε Μουλτζέλ. Η χαρά της κίνησης. Που σε διακόπτω, πάμε στη Βαρκελόνη. Νίκος Παπαδογιάννης μαζί με τον Αντώνη Φώτση. Νίκο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στον Αντώνη. Χαίρετε. Ο Αντώνης είναι δίπλα μας. Σου μεταφέρω και τα συγχαρητήρια από το στούντιο της Αθήνας. Είναι και ο Αργύρης ο Παιδουλάκης εκεί. Λοιπόν, εσείς από τους παλιούς έχεις και αν έχεις ζήσει τέτοιους μεγάλους αγώνες, το φοβηθήκατε καθόλου? Γιατί εδώ που τα λέμε εμείς στην εξέδρα το φοβηθήκαμε. Πήγαινε στραβά το μάτς μέχρι το 15 λεπτό, ή μήπως όχι? Εντάξει, δεν νομίζω ότι το είχαμε και στο τσεπάκι μας τον αγώνα πριν καν ξεκινήσει. Ξέρουμε ότι η Σένα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Βρίσκεται στο Final Four και από αυτό από μόνο του σημαίνει ότι είναι μια καλή ομάδα και μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Εμείς δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά το παιχνίδι, αυτή ήταν η πιο διψασμένη για την νίκη. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού, εμείς παίξαμε καλύτερα και στο τέλος πήραμε μια μεγάλη νίκη. Τι άλλαξε τη φυσιογνωμία του αγώνα, τη μορφή του αγώνα και από εκεί που βρισκόσασταν εδώ που τα λέμε με τον ώμο στο καναβάτσο και ξαφνικά βρεθήκατε από πάνω και τελείωσε το μάτς, δεν ξαναπήραν ανάσα ποτέ αυτοί? Πιστεύω ότι όλοι είδαμε πώς ξεκίνησε η Σιένα και πόσο δυνατά μπήκαν στο παιχνίδι. Και είχαμε πει από πριν ξεκινήσει ο αγώνας ότι όλοι θα θέλουμε να τουλάχιστον να παίξουμε το ίδιο δυνατά, αν όχι δυνατότερα από αυτούς. Είδαμε ότι μπήκαν πολύ δυνατά μέσα στο παιχνίδι και γι' αυτό είπαμε και εμείς ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε σκληρότερα για να καταφέρουμε να νικήσουμε. Μεγάλες ομάδες φαίνονται στις μεγάλες βραδιές, ε? Σίγουρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι για να κερδίσεις και να πας στο τελικό και να πας στην Ευρωλίγα πρέπει να είσαι η καλύτερη ομάδα και να το δείξεις αυτό μέσα στο γήπεδο. Ποιος ήταν ο MVP της βραδιάς απόψε και μην μου πεις κανένα τυπικό ότι όλη η ομάδα κλπ. Αν έπρεπε να ξεχωρίσει ένα παίκτη και να τον σηκώσει στα χέρια αυτή τη στιγμή, ποιος θα ήταν? Εντάξει, σίγουρα δεν θέλω να είμαι και να λέω ότι όλη η ομάδα παίζει καλά, αλλά έτσι είναι το θέμα. Αλλά πιστεύω ότι ο Νίκη είχε ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Χωρίς να θέλω να πω ότι οι άλλοι παίκτες δεν προσπάθησαν. Αν έπρεπε να διαλέξεις τώρα που ακόμα δεν έχει αρχίσει ο δεύτερος ημιτελικός, ποια από τις δύο ομάδες θα αντιμετώπιζες στον τελικό, ποια θα ήταν αυτή? Και μην μου πεις πάλι όποια να είναι κλπ. Εδώ δεν δεχόμαστε τις απαντήσεις. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, δεν έχω παρακολουθήσει τόσο πολύ και τις ομάδες για να δω ποια το ίδιο και το στυλ παιχνιδιού τους. Ό,τι ξέρω είναι από την ιστορία τους. Σίγουρα έχω κάποιους φίλους στη Ρεάλ και θα ήθελα να κερδίσουν, αλλά θα έχουν πολύ δύσκολη δουλειά γιατί ξέρουμε τι είδους ομάδα είναι Μακάμπι και ότι παίζει πολύ καλά μες στο κήπεδο. Στη Μακάμπι δεν έχεις και εκεί ένα φίλο? Έχουμε, ναι, έχουμε και το Σόφο τώρα εκεί πέρα. Εντάξει, εύχομαι και τις δύο καλή τύχη και να νικήσει ο καλύτερος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Okay, sir, congratulations. Thank you very much. This was a difficult one, right? Yes. In the first half, most people thought that it could go down as a defeat. Or not? Well, I don't know what people think. I know what I think and my players. This is more important. We came over here to play good game. Like every game, semi-final is not so easy. We start a little bit nervous. We turn over the ball very easy in first minutes. But the more important thing it was this, that after half-time, that we understand that the biggest problem in the first half, it was offensive rebound of Siena. We control. In third quarter, they take only one. And I believe that this it was period that we play best defense today. But unfortunately, we didn't play so good in offense. Even we shot the ball alone, we didn't score. But anyhow, finally, I'm very satisfied with how we play. I believe that players understand what is the way and how we must play to beat Siena. What was the most important thing, experience? Not experience. I believe that our defense, one more time, it was key. And in last minute, we read excellent zone press and matchup that Siena tried to play. What about Nick Calathes? He was almost the MVP today, but still, at one point you went inside the court and grabbed him and shouted at him. Can you comment about him? Can you talk about him a little bit? This is something maybe that is strange for everybody. I know Nick because every day we work together, so for me it's not a surprise way how he played. And something that is between us, this is our relationship, he knows. How I try and I like to help not only him, every player in my team, and this is my way how I coach in the players. Congratulations. Good luck in the final. Thank you. Λοιπόν, να μεταφράσουμε στα γρήγορα όσα είπε ο Ζέλικο Πράτοβιτς και όσα μπορούσα να ακούσω και εγώ για να μην ειλικρινίζει, γιατί γίνεται χαλασμός εδώ. Ο κύριος Πράτοβιτς είπε καταρχήν ότι μπορεί πολλοί κόσμος να φοβήθηκε την ήττα, όπως την φοβηθήκατε λέει και εσείς ενδεχομένως. Αλλά εγώ ξέρω την ομάδα μου, πιστεύω στην ομάδα μου, ξέρω πώς, ότι καταλαβαίνουν οι παίκτες πώς να παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι και το ζητούμενο ήταν να συγκεντρωθούν λίγο παραπάνω και κυρίως να προστατεύσουν το αμυντικό rebound. Στο πρώτο ημίχρονο είπε η ομάδα μου έχασε πολλά αμυντικά rebound, αλλά στην τρίτη περίοδο η Σιένα πήρε μόνο ένα επιθετικό.
και αυτό έκανε τη διαφορά. Επένεσε τους Ιταλούς, είπε ότι διάβασαν σωστά τις ζώνες και το zone press. Επένεσε επίσης τους παίκτες του ο κ. Ομπράντοβιτς για τις επιλογές του. Είπε ότι είχαν σωστές αποφάσεις στο γήπεδο. Έτυχε ακόμα και όταν σούταραν μόνοι τους να μην πηγαίνουν μέσα τα σουτ. Και εν τέλει επένεσε και τον Νίκ Καλάθι. Λέει, για μένα δεν ήταν έκπληξη, δουλεύω μαζί του κάθε μέρα. Μπορεί να έκανε ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα και να ξάφνιασε πολλούς, αλλά για κάποιον που συνεργάζεται μαζί του κάθε μέρα ήταν φανερό ότι πλέον γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι, ότι, για να το μεταφράσω εγώ ελεύθερα, ότι είναι πλέον άντρας. Νομίζω ότι ο κύριος Θανάσης Γιαννακόπουλος είναι έτοιμος να συνεισφέρει το δικό του σχόλιο πριν ξαναδώσουμε πάσα στο στούντιο. Σας βλέπω περιχαρή αλλά και ταυτόχρονα πολύ αγχωμένο. Ήμουν αγχωμένος, αλλά λιγάκι τώρα φεύγει το άγχος. Είμαι χαρούμενος γιατί η ομάδα κατάφερε να πάρει και από την πείρα που έχω από τα για πολλά Final Four που έχω ακολουθήσει και έχω παρακολουθήσει. Ξέρω πολύ καλά ότι ο αγώνας των ημιτελικών είναι πολύ σκι. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Αφού κατάφερε να και κέρδισε, τώρα με ησυχία και ηρεμία θα πάμε για το τελικό. Από τους παίκτες που βλέπατε σήμερα στο γήπεδο, για ποιον ενδεχομένως είπατε να τα λεφτά που έδωσα για αυτόν να άξιζαν κάτι παραπάνω? Εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος για τον Παναθηναϊκό ήταν σήμερα ο Καλάθης. Αυτός ο αθλητής έδωσε τα πάντα και σε πολύ δύσκολες στιγμές βοήθησε πολύ τον Παναθηναϊκό. Τώρα περιμένει και εσάς ένα δύσκολο Σάββατο, γιατί θα αρχίσουν να σας ζητάνε παραπανήσια εισιτήρια, εκδρομές από την Ελλάδα και όλα αυτά. Και πάντοτε όταν φτάνει κανείς στους τελικούς, οι αγώνες των τελικών είναι πολύ, είναι πάρα πολύ, από την μια μεριά δύσκολη και από την άλλη μεγάλη, μεγάλη σημασία. Δεν έχω τίποτα άλλο να τονίσω. Εκείνο που θέλω να πω μόνο μέσω του σταθμού σας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί πραγματικά η παρουσία του σήμερα ήταν συγκλονιστική και βοήθεια του αμερίστη από την μεριά. Και από την άλλη μεριά θέλω να σας ευχαριστήσω και να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού, σε οποιαδήποτε γωνία της Ελλάδος και αν βρίσκονται, να είναι περήφανοι που ακολουθούν την Παναθηναϊκή ιδέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κώστα, ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται προς τα έξω. Περιμέναμε εμείς ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Περιμέναμε μια σιένα πολύ δυνατή μέσα στο παρκέ. Έτσι και αυτό είδαμε για το πρώτο δευτερόλεπτο. Γι' αυτό και αντιμετωπίσαμε προβλήματα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήμασταν πίσω στο σκορ, αλλά από εκεί και πέρα, όταν πήγαμε και εμείς στο επίπεδο σκληρότητας που παίζαν και αυτοί, τέλος πάντων, καταφέραμε και πήραμε τη διαφορά που θέλαμε. Είσαι ο πιο παλιός στην ομάδα, έχεις τους περισσότερους τελικούς. Ένας ακόμα είναι η συνήθεια που έχει γίνει λατρεία πλέον. Ένας ακόμα και. Ένας ακόμα τελικός. Ναι, οπωσδήποτε ένας ακόμα τελικός. Σημαντικότατο, κοιτάξτε να δείτε, για μας το σημαντικότερο είναι ότι φτάσαμε εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα ήρθαμε εδώ πέρα για να κερδίσουμε κάτι καλό. Περάσαμε το πρώτο πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ηρεμήσουμε, να σκεφτούμε τι κάναμε λάθος και τι σωστά, να το βελτιώσουμε ο καθένας στο κεφάλι μας. Και από εκεί και πέρα, μεθαύριο να είμαστε πανέτοιμοι, να μην κάνουμε τα ίδια λάθη, αλλά να πάμε στο ψηλότερο σκαλί του βάθου. Πόνο στη μέση. Βολταρένε Μουιτζέλ. Απορροφάτε γρήγορα και οι περιοχές που πονούν έλκουν τη θεραπευτική του δύναμη. Σταματάει τον πόνο και επιταχύνει τη φυσική αποκατάσταση. Βολταρένε Μουλτζέλη. Η χαρά της κίνησης.